Οι Έλληνες πολίτες έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ανασφάλεια από τη διαχείριση της πανδημίας που έχει κάνει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση. Να αισθάνονται ανασφάλεια από τις πράξεις της και κυρίως από τις εγκληματικές παραλήψεις της. Δεν έχουν όμως κανένα λόγο να αισθάνονται ανασφάλεια απέναντι στο εμβόλιο και στον εμβολιασμό. Και αυτό θέλω να το δηλώσω κατηγορηματικά. Το εμβόλιο είναι ένα όπλο που μας προσφέρει η επιστήμη για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, να αντιμετωπίσουμε τον ιό. Και μακάρι να υπήρχε δυνατότητα γρήγορα να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι μέχρι στιγμής δόσεις που έχουν εξασφαλιστεί δεν μπορούν να μας κάνουν αισιόδοξους ότι θα δημιουργηθεί μία ασπίδα προστασίας απέναντι στον ιό στην κοινότητα, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το επόμενο φθινόπωρο, που οι κλιματολογικές συνθήκες ενδεχομένως να επανέφεραν τον ιό. Συνεπώς, και το λέω για να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου, το όπλο αυτό το σημαντικό που μας προσφέρει η επιστήμη δεν είναι ικανό από μόνο του να μας προστατεύσει από ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα τους επόμενους μήνες. Συνεπώς, έχοντας τη γνώση των 10 πρώτων μηνών, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από την πλευρά της κυβέρνησης να ρίχνει όλες τις ελπίδες στον εμβολιασμό και να μην κινείται ταυτόχρονα προκειμένου να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμων ιατρών και νοσηλευτών, να δώσει κίνητρα σε γιατρούς μέσα από την αναβάθμιση του μισθολογίου ώστε να έρθουν να ενταχθούν στο ΕΣΥ, να ενισχύσει τη δευτεροβάθμια φροντίδα, να δώσει δωρεάν συνταγογράφηση στα τεστ προκειμένου να υπάρχει σκανάρισμα του πληθυσμού και βεβαίως να ενισχύσει και όλες αυτές τις πιλωτικές, πειραματικά προγράμματα φαρμακευτικών αγωγών, διότι το ζήτημα είναι να σώσουμε όσο περισσότερους συνανθρώπους μας μπορούμε να σώσουμε μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας αλλά και έξω από αυτές που θα μολυνθούν από τον ιό ενώ όσο θα τρέχει το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Χρειάζεται λοιπόν σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν δείχνει σοβαρότητα μια κυβέρνηση που θέλει να στήσει επικοινωνιακά σοου για να παραλάβει 3 κούτες εμβολίων. Χρειάζεται υπευθυνότητα και σχέδιο που, επαναλαμβάνω, δεν θα κουραστώ να το τονίζω, το σχέδιο αυτό απαιτεί ενίσχυση του ΕΣΥ και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενίσχυση κυρίως των ευπαθών ομάδων και σκανάρισμα του πληθυσμού με μαζικά δωρεάν τεστ. Αυτό είναι το σχέδιο που μπορεί να μας σώσει και όχι να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στο εμβόλιο. Ωστόσο, θέλω να καλέσω όλους και όλες που ακόμα και σήμερα έχουν αμφιβολίες και αισθάνονται επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και στο εμβόλιο να προσέλθουν, διότι έστω και τη δύναμη που μπορούμε να προσθέσουμε στην κοινή μας μάχη για τον ιό που είναι ο εμβολιασμός, έστω και αργά, έστω και στους ρυθμούς που γίνεται, θα πρέπει όλοι μας με το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί να σπεύσουμε. Δεν υπάρχει λόγος επιφύλαξης. Πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξαναπάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.